τεχνητή λίμνη κάτω σχολαρίου Μάρτιος 2024. Μια όαση γαλήνης, ένας πανέμορφος βιότοπος με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Και αυτή είναι η εικόνα της σήμερα. Η όψη της έχει αλλάξει δραματικά. Η λίμνη έχει στερέψει εξαιτίας ανομβρίας των τελευταίων χρόνων. Αυτή η λίμνη έγινε το 1988 με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε σήμερα να περπατάμε μέσα στη λίμνη. Η στάθμη του νερού έχει πέσει τόσο πολύ που η λίμνη που είχε βάθος 3 μέτρα, κάποιες φορές έφτανε ακόμη και τα 5, όπως βλέπετε, έχει πλέον εξαφανιστεί. Από τις 15 Ιουλίου είναι αυτή η εικόνα εδώ, όπως βλέπετε. Αυτό έχει επιπτώσεις στη γεωργία της περιοχής. Εδώ η λίμνη χρησιμοποιείται για να αρδεύουν οι αγρότες. Η λίμνη που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε με την κατασκευή φράγματος και συγκεντρώντας όμβρια ύδατα διοχέτευε νερό σε 2.000 περίπου στρέμματα χωραφιών με αμπέλια, εκατοντάδες στρέμματα με βρώσιμες αλιές και οροφόρα. Όλη αυτή η παραγωγή έμεινε αποτιστή. Τρομερό πρόβλημα, δεν μπορέσαμε να αποτίσουμε προς τα δω αυτή όλη η περιοχή που ποτιζόταν από αυτό το φράγμα. Τα ίχνη που άφησε πίσω του το νερό, το οποίο εξατμίστηκε, δείχνουν το μέγεθος λίμνης μέχρι και πριν από λίγο. Ο Δήμος καταρχάς έκανε έργο ομβρίων στο σχολάρι για να συγκεντρώσει από τα υδροστόμια των ομβρίων, του δικτύου των ομβρίων, το νερό για να τα στέλνει στο φράγμα και αυτό κάνει. Αλλά ούτε πέρσι έβρεξε για να γεμίσει το φράγμα, ούτε φέτος. Ο Δήμος Θέρμης την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζει να προχωρήσει στην εκβάθησή της.